Μάρκο, βρισκόμαστε λίγο πριν από το Μέγαρο Μουσικής. Όπως βλέπετε, έχει στηθεί ένας τεράστιος αστυνομικός φραγμός εδώ. Πάρα πολλοί αστυνομικοί, ο ένας δίπλα στον άλλον, για να μην επιτρέψουν κανένα άτομο να πλησιάσει στην πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής. Πριν από λίγο έχει ξεκινήσει η πορεία από βουλευτές του Μέρα 25 με επικεφαλής τον Γιάννη Βαρουφάκη, οι οποίοι πέρασαν από ένα αστυνομικό μπλόκο και έχουν φτάσει αυτήν την ώρα εδώ, λίγο πριν το Μέγαρο Μουσικής, και κάνουν καθιστική διαμαρτυρία. Όπως βλέπετε, δεν τους επιτρέπουν να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, και η κυρία Σακοράφα, η οποία είναι εδώ, προσπάθησε και ζήτησε από τους αστυνομικούς να περάσει από τον αστυνομικό φραγμό μόνη της. Ωστόσο, δεν της επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο. Παραμένουν εδώ και θα παραμείνουν. Λένε πως μετακινούνται ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πως δεν παραβιάζουν κάποιο νόμο και ζητούν φυσικά να περάσουν και να προσεγγίσουν την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής. Βλέπουμε τώρα απέναντι και άλλες ενισχύσεις της ελληνικής αστυνομίας που έρχονται, Μάρκο. Υπάρχουν διασκορπισμένοι αστυνομικοί σε πολλά και διαφορετικά σημεία. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το μπλόκο, το μεγάλο αστυνομικό μπλόκο που έχει στηθεί λίγο πριν από το Μέγαρο Μουσικής, λίγο πριν την πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής. Πίσω από τους πολλούς αστυνομικούς που βλέπετε τώρα στις εικόνες σας υπάρχουν άνδρες της ομάδας Δίας, όπως επίσης και φραγμοί με δημιουργίες των ΜΑΤ. Αυτά συμβαίνουν τώρα στην περιοχή κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Από τη μία πλευρά είναι μέλη, κυρίες και κύριοι, του Μέρα 25, που πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία, κρατώντας κάποια πλακάτ. Και από την άλλη πλευρά είναι οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Μίλτο Σακελάρη, συνεχίζεις και εσύ το ρεπορτάζ.